Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Σε συναγερμό έχουν τεθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο νομό Ηλίας, καθώς πριν από λίγο ξέσπασαν μεγάλες φωτιές στην περιοχή, ενώ δόθηκε και εντολή για εκένωση χωριών. Πάμε στην Κατερίνα Ρίστα, έχει τη συνολική εικόνα. Κατερίνα. Έχουμε λοιπόν μέτωπο στην Παλαιοβαρβάσαινα, στην Ηλία Ράνια. Έχουμε μέτωπο στην Αρχαία Ολυμπία, σε Φαναρά και Σαλαμόνη. Είναι τα μέτωπα όπου έχουν επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο επίγειες όσο και εναέριες. Όπως πολύ σωστά είπες, στα κινητά των κατοίκων έχει φτάσει ήδη μήνυμα από το 112 να εκενωθούν οι περιοχές αυτές, Παλαιοβαρβάσαινα, Καρούτες, Στρέφη και Ζεμίλα, και να απομακρυνθούν προς την Αρχαία Ολυμπία οι κάτοικοι. Τέσσερα χωριά λοιπόν εκενώνονται. Οι κάτοικοι ήδη έχουν γεμίσει τα οχήματά τους, τα έχουν μετατρέψει σε πυροσβεστικά οχήματα. Όπως κάθε φορά που ξεσπά μια πυρκαγιά, τα μετατρέπουν σε πυροσβεστικά οχήματα και βρίσκονται στην είσοδο του χωριού για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν απειλεί, δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι ένα θετικό αυτή τη στιγμή και είναι όλοι σε επιφυλακή. Έχουν επιχειρούν στο σημείο 38 πυροσβέστες. Έχουν σηκωθεί δύο αεροπλάνα, όμως σε λίγη ώρα από τώρα σίγουρα θα έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς τα μέτωπα έχουν αυξηθεί από την πρώτη ενημέρωση που είχαμε, Ράνια. Εκεί λοιπόν επικεντρώνονται τώρα οι δυνάμεις. Θέλω να σου πω ότι είχαμε και ένα ακόμη μέτωπο στην περιοχή Γλυκορίζη Μεσσηνίας. Όμως, όπως ενημερώθηκα πριν από λίγα λεπτά, η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Άρα, όλες οι δυνάμεις είναι πάνω από την Ηλία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έντονα ενοχλημένος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις εικόνες του Περιφερειαρχιετικής Γιώργου Πατούλη να χορεύει ζεϊμπέκικο τις ημέρες που κεγόταν η Ελλάδα. Μάλιστα φαίνεται πως θα έχουμε εξελίξεις, όπως θα μας πει τώρα ο Κώστας Σημεωνίδης. Ράνια, το ζεϊμπέκικο του Γιώργου Πατούλη φαίνεται ότι δεν καταπίνεται εύκολα παρά τη συγγνώμη του Περιφερειάρχη και πυροδοτεί εξελίξεις. Η δυσαρέσκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δεδομένη και μάλιστα ο ίδιος σκέφτεται πλέον σοβαρά να μην στηρίξει εκ νέου τον κύριο Πατούλη για την περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα το πρωί πέρα στην πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου ο δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, που θεωρείται πετυχημένος στην αυτοδιοίκηση και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες του Σταρ αναφέρουν ότι η συζήτηση έγινε σε εξαιρετικά ζεστό κλίμα και σε αυτή ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να αποκάλυψε τις σκέψεις του για το ενδεχόμενο αλλαγής σκυτάλης στην περιφέρεια Αττικής. Δεν υπήρξε, Ράνια, οριστική συμφωνία και οι δυο τους συμφώνησαν να περάσουν το Σαββατοκύριακο για την οριστικοποίηση των οποίων εξελίξεων. Η υπόθεση Πατούλη έρχεται σε συνέχεια της υπόθεσης Μηταράκης, των οποίων το Μέγαρο Μαξίμου έδειξε την πόρτα της εξόδου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ώρα που κεγόταν όλη η Ελλάδα, εκείνος έκανε διακοπές, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια του Πρωθυπουργού. Ράνια. Ευχαριστώ πολύ. Αδειάζει η Αθήνα από την μεγάλη έξοδο των αδειούχων. Από σήμερα τα πλοία βουλιάζουν από κόσμο που φεύγει για διακοπές. Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς της εθνικής εισοδού. Τα στοιχεία αλλά και την εικόνα θα μας δώσει ο Βαγγέλης Γκούμας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για πληρότητα πλοίων 90% και για υπολογισμούς ότι θα ταξιδέψουν πάνω από 70.000 άτομα σήμερα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά όλος ο κόσμος πρόκειται να μετακινηθεί στα νησιά. Την ίδια ώρα πήγαμε και στα διόδια της Ελευσίνης. Τουλάχιστον τις δύο ώρες που καθίσαμε εκεί, είδαμε ότι είχαν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι πηγαίνουν είτε παίρνουν την κανονική τους άδεια, είτε πηγαίνουν για διήμερα ή τριήμερα σε κοντινούς προορισμούς. Ράνια. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Τη γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανα της κόρης τους, δίνοντας ζωή σε συνανθρώπους μας, πήραν οι γονείς της 14χρονης Χριστίνας. Το κορίτσι δεν τα κατάφερε, αν και έδωσε σκληρή μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Από τα 3 τα ξημερώματα ξεκίνησε η διαδικασία της λήψης και μεταφοράς των οργάνων της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πνεύμονες θα μεταφερθούν στην Αυστρία, το ΙΠΑΡ στην Ιταλία, ενώ οι νεφροί και οι κερατοειδείς θα δοθούν σε ασθενείς στην Ελλάδα. Η 14χρονη Χριστίνα έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή από τις 9 Ιουλίου. Έπεσε θύμα τροχαίου στην περιοχή του Ρίου όταν το μηχανάκι που οδηγούσε 16χρονος φίλος της, ο οποίος τραυματίστηκε, συγκρούστηκε με γιοταχή. Στη σκάλα ποταμιά στη Θάσο εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα αγνώστων έως τώρα στοιχείων. Το λιμενικό ενημερώθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα για τον εντοπισμό της σωρού. Ο άνδρας ήταν ηλικίας περίπου 70 ετών, ύψους 1,80 και φορούσε μαγιό μπλε χρώματος. Η σωρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας, πριν τη Θάσου. Διενεργείται προανάκριση από το λιμενικό τμήμα Θάσου.
Μέχρι την 5η, 3 Αυγούστου, μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος αφημί. Διευκρινίζεται ότι η υπηκότητα αφορά τον φοιτητή και όχι τους γονείς ή τους κηδεμόνες του. Ακόμα ένα περιστατικό κακοποίηση ζώου σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Άνδρας φέρεται να οδηγούσε το αγροτικό αυτοκίνητό του, στο οποίο είχε δέσει το σκύλο. Όπως ανέφερε το festival.gr, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν όταν το αυτοκίνητο είχε σταματήσει σε φανάρι. Αμέσως συνέλαβαν τον οδηγό. Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε ήδη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου. Ο σκύλος ήταν δεμένος με ημάντα εξωτερικά του οχήματος και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ήθελε να τον μεταφέρει σε κτηνοτροφική μονάδα. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια». Θα είμαστε ξανά μαζί στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.